Μετά από ολονύκτιες διαπραγματεύσεις στο κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου, συνοδεία των δικηγόρων του Διονύση Βέρα και Αλεξάνδρας Πανάκη, πέρασε γύρω στη 1 το μεσημέρι και πριν την παρέλευση του αυτοφόρου, ο 29χρονος γιος του Λευτέρη Καλομήρη, που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε χθες το βράδυ τον 30χρονο Γιώργο Ξυλούρη, λίγα δευτερόλεπτα αφού το 30χρονος είχε σκοτώσει εμψυχρό τον πατέρα του Λευτέρη Καλομήρη. Ο 29χρονος άνδρας παρέδωσε στις αρχές και το όπλο με το οποίο εκτέλεσε τον 30χρονο συγχωριανό και γείτονά του, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες εμφανίζεται σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, επαναλαμβάνοντας συχνά κατά την προανακριτική διαδικασία τη φράση «Γιατί αυτό το κακό να τύχει σε μένα και το σπίτι μου». Ο 29χρονος που αναμένεται να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, πρόκειται αύριο το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, ενώ όπως εκτιμάται θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Εν τω μεταξύ, η ανίποτη τραγωδία με το διπλό φωνικό που σημειώθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στα Νόγια έχει κυριολεκτικά παγώσει τους κατοίκους της ορεινής Κομόπολης του Μυλοποτάμου. Η έντονη αρχικά λογομαχία μεταξύ δύο νεαρών ανδρών και του πατέρα ενός εκ των δύο για κτηματικές διαφορές, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η ψυχραιμία, να μιλήσουν τα όπλα και δύο άνθρωποι να πέσουν νεκροί, ενώ ένας τρίτος να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά και ένας εκ των πρωταγωνιστών της τραγωδίας να αναζητείται όλο το βράδυ από τις αρχές. Λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, το Κέντρο Υγείας Ανογίων πλημμυρίζει από δεκάδες ανογιανούς που μουδιασμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Την νεκρική σιγή που επικρατεί στο χωριό διακόπτουν οι κραυγές και το μυρολόι των συγγενών των δύο θυμάτων. Τι έχω απόψε, κρίνε μου, βαξέ μου, στο φέρετρο να γιώργη κάτι θέ μου και άνοικα τον αδίκοδα φεγγάρι μου. Χωρίς να υπάρχει λόγος, παλικάρι μου. Γιώργη, μεγάλη πόρα, δα παιδί μου, στο σπίτι το δικό μας, η ασεβή μου. Γιώργη μου, Γιώργη, Γιώργη μου, μαξέ μου, παιδί μου, Γιώργη, κατηφέ μου. Άφησέ μου, μαμά, άφησέ μου, μα Γιώργη μου, εμένα έφυγε. Τα τρία ασθενοφόρα που βρίσκονται επιτόπου μεταφέρουν αρχικά τις ορούς του 63χρονου Λευτέρη Καλομήρη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, του 30χρονου Γιώργου Ξυλούρη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ενός ακόμα 30χρονου Ανογιανού που τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι καθώς βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή επίσης στο Παγνί. Η ώρα είναι 2 τα ξημερώματα και βρισκόμαστε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανογίων. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η μεταφορά των σωρών των δύο Ανογιανών που νωρίτερα έχασαν τη ζωή τους σε νοσοκομεία του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς και η μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Κρήτη TV, όλα εκτελήχθηκαν στο Περαχώρι και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στην τραγωδία και που μάλιστα συνδέονται μεταξύ τους με κουμπαριές και συντεκνιές. Ο 29χρονος γιος του Λευτέρη Καλομήρη, λένε πληροφορίες, ευρισκόμενος μαζί με τον 30χρονο Γιώργο Ξυλούρη, αρχικά καυγαδίζουν για ένα κομμάτι γης που φαίνεται πως διεκδικούσαν και οι δύο οικογένειες, στη συνέχεια πιάνονται στα χέρια ενώ στο τέλος μιλούν τα όπλα. Όταν πάνω στη συμπλοκή ο 63χρονος πατέρας που είναι μάρτυρας του καυγά συνειδητοποιεί πως ο 30χρονος γείτονάς του σηκώνει όπλο για να χτυπήσει το γιο του, μπαίνει στη μέση για να γλιτώσει από τα πυρά το παιδί του με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός στο έδαφος. Ο 29χρονος γιος του Λευτέρη Καλομήρη, βλέποντας τον πατέρα του νεκρό, με βάση τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Κρήτη TV, θολώνει ακόμα περισσότερο, σηκώνει το όπλο, σημαδεύει και εκτελεί εμψυχρό τον άνθρωπο που λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα έκοψε το νήμα της ζωής του πατέρα του. Στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή, ο θρήνος αρχίζει και ολόκληρο το χωριό τίθεται σε αστυνομικό κλειό. Ώρα 3 τα ξημερώματα. Δυνάμεις της αστυνομίας από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο έχουν ζώσει κυριολεκτικά τα Νόγια, καθώς σε αυτήν εδώ τη γειτονιά πριν από λίγες ώρες δύο άντρες, δύο γείτονες έπεσαν νεκροί. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο περικυκλώνουν τα Νόγια σε χρόνο ρεκόρ και κυρίως τη γειτονιά στο Περαχώρι σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν αντίπεινα.
Στο σημείο φτάνει και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Ρουτζάκης, ο οποίος συναντιέται στο αστυνομικό τμήμα με το Δήμαρχο της περιοχής Σοκράτη Κεφαλογιάννη, προκειμένου να εξετάσουν τους τρόπους εμπέδωσης της τάξης, ώστε να επικρατήσει ψυχραιμία και να μην αναζωπηρωθεί η σπίθα που μπορεί να πυροδοτήσει απρόπτες εξελίξεις στην περιοχή. Εξάλλου, υπό τη διακριτική παρουσία της Ελλάς έγινε σήμερα στα Νόγια η κηδεία του 30χρονου Γιώργου Ξυλούρη, ενώ αύριο το μεσημέρι οι Ανογιανοί θα αποχαιρετήσουν και το γνωστό μαντιναδολόγο Λευτέρη Καλομήρη.